Φίλες και φίλοι, γεια σας, φιλιά πολλά σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό μέσα από το δορυφόρο μας παρακολουθείτε. Είμαι σίγουρος τώρα ότι θα απορείτε όλοι εσείς σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο τι έγινε. Είδαμε τίτλους αρχής. Είδαμε μια Εμμανουέλα Σπανού να περπατάει, δεν μας έδωσε καμία σημασία. Και όχι δεν μας έδωσε σημασία, δεν πήρε χαμπάρι ότι η κάμερα της εκπομπής είναι εκεί. Είδαμε μια Εμμανουέλα Σπανού να μπαίνει σε μια εταιρεία WNB&P Events και λες τώρα τι έγινε εκεί πέρα. Είδαμε έναν Αλέξανδρο Πετρίδη τώρα που μας καλωσορίζει πάλι μόνο του. Ακούστε πώς έχει το σκηνικό. Πριν από πάρα πολλές μέρες, για να σας πω έτσι και μια μικρή ιστορία για να καταλάβετε γιατί έγινε αυτή η εκπομπή σήμερα, κάποιες φίλες μου μου λέγανε ότι φέτος αποφασίσανε να παντρευτούν. Τους έλεγα άντε η ώρα η καλή. Το επόμενο βέβαια ερώτημα ήταν αν εγώ αποφάσισα να παντρευτώ. Και είπα ότι δεν έχω χρόνο να οργανώσω το γάμο μου. Γιατί καταλαβαίνεις ότι ένας γάμος που αναφέρεται στον Αλέξανδρο Πετρίδη δεν μπορεί να είναι ένας γάμος άντε και στολιστήκαμε και πήγαμε στην εκκλησία. Αυτό για μένα δεν λέει τίποτα. Διότι ο γάμος είναι μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και πρέπει να μείνει αναλύωτος στο μυαλό μας και ο γάμος και η στιγμή εκείνη για όλα τα επόμενα χρόνια. Θεού θέλοντος βέβαια, εντάξει, και όλα να πάνε καλά. Από την άλλη όμως, ένας άνθρωπος ο οποίος τρέχει πάρα πολύ και δεν έχει το χρόνο να τα οργανώσει όλα αυτά, διότι επειδή τα έχω περάσει, που πάντρεψα τα δύο μου αδέλφια, τρέχαμε ένα μήνα για να βρει νηφικό η αδελφή μου, άλλον ένα μήνα για να βρει νηφικό η νύφη μου, ένα μήνα για να αποφασίσουμε το κουστούμι του γαμπρού, γιατί ο άντρας πρέπει να σου πω στο ζευγάρι, έχει και αυτός ένα πρόβλημα. Μετά έλεγε, πού θα κάνουμε το, ξέρεις, το event ας πούμε, πού θα συγκεντρωθούν φίλοι, γνωστοί, οικογένειες κτλ. Εκεί λοιπόν πέφτει στο τραπέζι το ερώτημα. Θέλουμε μεγάλη αίθουσα, θέλουμε μικρή αίθουσα, πόσα άτομα θα καλέσουμε, να είναι λίγο πιο λίγα τα άτομα, να μην πάει πολύ το κόστος. Μετά λες, να στολίσουμε την εκκλησία μέσα, να στολίσουμε την εκκλησία έξω. Και με ποιο τραγούδι θα ξεκινήσουμε να μπούμε, και πότε θα χτυπήσουν τα κουτάλια, και πότε θα φάμε την τούρτα, και η τούρτα να είναι τριόροφη ή να είναι μία μεγάλη τούρτα. Όλα αυτά λοιπόν στο μυαλό για ένα νεόνυμφο ζευγάρι, πολλές φορές τους φέρνει και λένε άστο καλύτερα, δεν παντρεύομαι, έλα να σε πάρω με παπά και με κουμπάρο που λέμε, αλλά να το κάνουμε και να τελειώνουμε. Όταν όμως υπάρχει ένας άνθρωπος, μία εταιρεία στην ουσία, που τη βλέπετε και εδώ, W&B, events, που μπορεί να τα οργανώσει όλα αυτά για σένα, εκεί και να μην θες να παντρευτείς, αξίζει να ζήσεις αυτή την εμπειρία. Και θα μου πεις, δηλαδή Αλέξανδρε, τι θα οργανώσει. Το μόνο που δεν θα σου βρει είναι το έτερο νήμιση. Αυτό λοιπόν ξεκινάμε από εκεί, θα το έχεις βρει εσύ. Όταν λοιπόν βρεις τον άνθρωπο που θέλεις να ανέβεις στα σκαλιά της εκκλησίας και το έχεις αποφασίσει, λες, είμαστε έτοιμοι και παντρευόμαστε. Από εκεί και πέρα δεν κάνεις τίποτα άλλο. Πίστεψέ με ότι δεν κάνεις τίποτα μα τίποτα άλλο. Επικοινωνείς με τη συγκεκριμένη εταιρεία, θα σου δώσω συνέχεια και τα τηλέφωνα και τις διευθύνσεις και τα site όλα και λες απλά ότι ξέρετε κάτι, καλή σας μέρα, θέλω να παντρευτώ. Σου λένε έλα στο χώρο μας, έναν χώρο καταπληκτικό και εμείς σας τα πούμε όλα. Τι εννοώ, θα έρθεις λοιπόν καλή ώρα όπως ήρθε η Εμμανουέλα Σπανού, η οποία δεν έχει καταλάβει ότι σήμερα είμαστε εδώ, αλλά θα τη δείτε νυφούλα, θα μου πεις χωρίς ένα γαμπρό δίπλα δεν ολοκληρώνει το γάμος. Το σέβομαι και αυτό. Αλλά ένας πρέπει να κάνει το ρεπορτάζ και πάλι ο κλήρος έπεσε σε μένα και ένας πρέπει να ζήσει την εμπειρία αυτή. Θα έρθεις λοιπόν εδώ σε αυτή την εταιρεία, θα πεις μόνο ότι θες να παντρευτείς και θα βρείτε. Από το γεγονός ποιο θα είναι το μαλλί, πώς θα είναι το μακιγιάζ, ποιο θα είναι το νηφικό, μέχρι και το γαμήλιο ταξίδι. Γιατί μέχρι εκεί σε φτάνει η συγκεκριμένη εταιρεία. Θα πεις πού θέλεις να πας, πώς θες να ζήσεις το γαμήλιο ταξίδι. Θέλεις να πας κάπου που να έχει πολλά χιόνια, γιατί και λόγω της περίοδου. Θέλεις να πας, επειδή εδώ είναι χειμώνας και κρυώνεις, θες να πας σε εξωτικά νησιά και εξωτικά μέρη. Θέλεις να πας στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, όπου και να θες να πας και αυτό θα το οργανώσουμε. Θέλεις όταν κατέβεις στο αεροδρόμιο να έρθουν να σε πάρουν λιμουζίνες. Και γι' αυτό έχουμε τη λύση. Τι άλλο θέλεις πια να οργανώσουμε για το γάμο σου. Και όταν αργότερα με το καλό, γιατί αυτός είναι και σκοπός για ένα νεόνυμφο ζευγάρι, έχθηκε το παιδί, θα έρθεις πάλι σε αυτή την εταιρεία και θα πεις τώρα έχω και ένα παιδί. Και θα σου πούν, θέλεις να σου φτιάξουμε μια βάφτιση καταπληκτική. Από τα βαφτιστικά, από το πώς θα είναι στολισμένη η εκκλησία, γιατί για μένα, επειδή έχω και μια βαφτιστήρια καταπληκτική, πρέπει να σας πω ότι το μεγαλύτερό μου έτσι όνειρο ήταν να έχω ένα βαφτιστήρι για να φτιάξω παραμυθέ. Τη βάφτισή της και το πέτυχα. Δεν είχα έρθει στην εταιρεία αυτή γιατί δεν υπήρχε. Γιατί πρέπει να σου πω ότι αυτό γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Μπορώ να σου πω ότι δεν το έχω δει. Μια εταιρεία να αναλαμβάνει τα πάντα. Και επειδή ό,τι γίνεται για πρώτη φορά και ό,τι γίνεται αποκλειστικό στην εκπομπή αυτή πάντοτε βγαίνει για πρώτη φορά, μετά μας αντιγράφουν. Αλλά αν είναι καλή αντιγραφή,
το σεβόμαστε και λέμε καλά κάνετε και μας αντιγράφετε. Αν είναι κακέκτυπη η αντιγραφή, εκεί είναι που νευριάζουμε. Σήμερα όμως δεν θα νευριάσουμε. Θέλω μόνο να σας πω το εξής. Καταρχήν, δείτε από εδώ τι πολύ ωραίος χώρος. Δηλαδή, ένας χώρος καταπληκτικός που απλώνεται και θα μου πεις, Αλέξανδρε, αυτός είναι ένας χώρος καταπληκτικός, αλλά δεν έχεις κάτι να μας δείξεις. Έχω πολλά να σας δείξω, γιατί σήμερα η εκπομπή αυτή, το μη μου πεις, είναι παπαρατσική. Δηλαδή, τι εννοώ. Κανείς δεν έχει πάρει είδηση, εκτός από τους ηθήνοντες βέβαια της εταιρείας, όπου έχω μιλήσει μαζί τους και το έχω συμφωνήσει, αλλά το πρόσωπο, το τιμόμενο σήμερα, η Εμμανουέλα Σπανού, δεν ξέρει ότι είμαστε εδώ. Εμείς θα την παρακολουθούμε βήμα-βήμα, σαν μια απλή κοπέλα που ήρθε εδώ και θέλει να δει μέχρι και την τελευταία φωτογραφία του γάμου της. Πώς θα είναι, όλοι οι άνθρωποι που θα συνεργαστούν, ποια είναι τα στάδια τα οποία περνάει μια κοπέλα που έρχεται από το σπίτι της με απλά ρουχαλάκια, με τη φόρμα της και βγαίνει από εδώ μια σούπερ νύφη και είναι έτοιμη με το εισιτήριο για να πάει και το γαμήλιο ταξίδι. Όλα αυτά τα στάδια θα σας τα παρουσιάσω σε αποκλειστικότητα σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο και θα τα παρακολουθούμε μαζί ένα-ένα. Και έχω σκεφτεί και κάτι άλλο. Μόλις τελειώνει ένα-ένα το στάδιο, θα πηγαίνω εγώ κρυφά, γιατί ξέρεις, όταν θα βγει από το μακιγιάζ θα πάει στο επόμενο, στο επόμενο, στο επόμενο. Θα πιάνω εγώ λοιπόν τους υπεύθυνους από κάθε ένα στάδιο και θα ρωτάω το τι και το πώς. Όλες τις απορίες θα σας λύσω. Ένα είναι το θέμα. Θέλεις να πατρευτείς? Αν μου πεις εσύ το ναι, εγώ θα σώσω τη λύση. Αν δεν θες να πατρευτείς, δεν το συζητάμε και καθόλου το θέμα. Αλλά μετά από αυτό, και εσύ που ακόμα είσαι ντε μη, παντρεύομαι, δεν παντρεύομαι, θα θες να ζήσεις αυτή την εμπειρία. Γιατί εδώ κι εγώ, ο πιο διάσημος Εργένης, έχω αρχίσει να το σκέφτομαι. Θα μου πεις, τι κάνεις εσύ έτσι, άνθρωπε μου, εσένα θα στολίσουν? Όχι, αλλά την ύφη. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι η γυναίκα που είναι δίπλα σου να λάμπει εκείνη την ημέρα και να μην είναι απλά να την κουβαλάς από πίσω? Γιατί βλέπω ορισμένους γαμπρούς πάνε και πάει κι αυτή η καημένη. Της βάλανε ένα νηφικό και πάει. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Τα πράγματα θέλουν οργάνωση και όλα ξεκινάνε από ένα πολύ καλό μακιγιάζ. Κοίτα λίγο εκεί. Μιλάω και πιο σιγά τώρα, παιδιά θα μας καταλάβουν. Make-up hair. Εκεί μέσα λοιπόν θα περάσεις εσύ που θα έρθεις από όλη την Ελλάδα και από την Κύπρο και θα κλείσεις το ραντεβού σου, μη φοβάσαι, θα γίνουν όλα πολύ γρήγορα, ούτε θα κάτσεις με τις ώρες εδώ. Θα γίνουν όλα αυτά που πρέπει να γίνουν φεύγοντας να πεις παιδιά τελείωσα. Και να λες τις φίλες σου, τα έχω όλα έτοιμα και να σου λένε μα καλά δεν είδες για προσκλητήρια, μα δεν είδες για το γαμπρό, μα παιδιά είναι όλα έτοιμα και δεν θα σε πιστεύει κανείς. Όταν θα τους πεις όμως WNB events θα καταλάβουν. Και αν ακόμα δεν έχουν καταλάβει, ξεκινάμε με τα πιστήρια. Make-up hair. Η υπεύθυνη είναι μέσα, η Εμμανουέλα Σπανού είναι μέσα και σας παρακαλώ με έναν μαγικό τρόπο